Στις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού και στον κλάδο των δικηγόρων, αναφέρθηκε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, καθώς όπως τόνισε, η παρατεταμένη κατάσταση από πέρυσι το Μάρτιο μέχρι και τώρα έχει επιφέρει οικονομικό πλήγμα στους συναδέλφους της. Οι δικηγόροι έχουν πάρει μέχρι στιγμής, όπως είπε, μόνο τα 600 ευρώ από τα περίφημα προγράμματα τηλεκατάρτισης, ενώ όπως σημείωσε, το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 κάλυψε μόνο ένα μικρό ποσοστό. Η επιστρεπτέα προκαταβολή σωστά μπήκε και στους δικηγόρους, αλλά αφορούσε το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου που ήταν ανοιχτά τα δικαστήρια, ήταν ο χρόνος που δουλέψαμε και υπήρχε και ύλη, γιατί κατά το χρόνο αυτό προσδιορίστηκαν όλες εκείνες οι υποθέσεις οι οποίες είχαν ανακληθεί λόγω του lockdown. Το θέμα της πέμπτης επιστρεπτέας προκαταβολής δεν ξέρουμε τι ακριβώς στοιχεία θα χρειαστούν, αν θα είναι συμψηφισμός των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ενώ το ορθό στην προκειμένη περίπτωση είναι, για τους δικηγόρους τουλάχιστον, να ισχύει για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος-Δεκέμβριος, που είναι κλειστά τα δικαστήρια και υπάρχει αυτή η απώλεια ύλης. Τραγέλαφο χαρακτήρισε επίσης και την οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων μέσω του ΟΑΕΔ. Εδώ μιλάμε για δικά μας χρήματα, αυτά που πληρώνουν οι δικηγόροι, δεν θα αναφερθώ στους άλλους κλάδους γιατί δεν με αφορά, αφορά τον κλάδο μου. Πληρώνουν όλοι οι δικηγόροι επί 9-10 χρόνια φέτος 120 ευρώ στον ΟΑΕΔ. Αυτά τα χρήματα από τον Απρίλιο που άνοιξε η συζήτηση από την Ολομέλεια μέχρι και σήμερα υποσχέθηκαν ότι θα δοθούν, ακόμη όμως δεν έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση η οποία θα ορίζει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα ενισχυθούν. Και πέρασε ένα ολόκληρο χρονικό διάστημα, πέρασαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά χωρίς να ενισχυθούν οι δικηγόροι.